Καλά έκανε, πιστεύω, και ο αμφισβητούς. Μέσα σε αυτούς κι εγώ. Και πήγαινα στο γερό Παΐσιο και του τάχωνα. Του τάχωνα, κοροδεύτε τον κόσμο, κάντε αυτό, ιστορίες, καλόγεροι, παπάδες, η εκκλησία. Σαν φοιτητής εσύ. Σαν φοιτητής την ίδια στιγμή που σπούδασα θεολογία. Τόσο πολύ έβραζα μέσα μου. Και ο γερο Παΐσιος με μια χαρά, με μια αγάπη. Αχ, βρε Χριστάκη μου, πόσο ωραία τα λες. Και εγώ του έλεγα ακόμα περισσότερα. Ποτέ δεν με έδειξε έτσι. Τι είναι αυτά που λες, άθεοι, άπιστοι τέτοιοι. Ποτέ. Και όταν το βράδυ τελείωνε η μέρα και έπρεπε να φύγω, γιατί ο ίδιος δεν κρατούσε στο κελάκι του να μείνει κόσμος, πηγαίναμε στο Κυκλομουσίου και μέναμε, και με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε, Χριστάκη, θα ξανάρθεις. Ναι, ρε γέροντα. Γιατί να μην ξανάρθω. Να βρε παιδάκι μου, επειδή εγώ είμαι αγράμματος, μη σου είπα τίποτα και δεν σου άρεσε. Εγώ του τάχωνα, αυτός είχε την έννοια, μη με στενοχώρησε. Καλά, και μόνο που γνώρισες από κοντά τον Παΐσιο, βέβαια τον έχουν γνωρίσει πολύ γιατί πολλοί κόσμος πήγε, αλλά και μόνο που έχεις τόσες πολλές εικόνες από αυτό το γέροντα, από αυτό τον Άγιο, να τον έχω στο καμαρίνι για να καταλάβεις. Αυτός ήταν, εντάξει. Όχι αυτός. Να σου πω κάτι, Γρηγόρη, τώρα τελευταία γνωρίζω δύο άλλους που φύγαν ήδη από τη ζωή, αλλά θα το πω τώρα τα ονόματά τους στην εκπομπή για να δεις και να τη θυμηθείς την εκπομπή αυτή, ότι σε 1-2 χρόνια αυτή θα είναι πάλι στο επίπεδο του κύριου Παΐσιου στα μάτια του κόσμου. Ένας ήταν ο Παπαφώτης ο τρελός, αυτός ήταν ο παπάς στη Μυτιλίνη. Έγινε αυτός και ο Γεροπαΐσιος, τους έκανε καλογέρος και ήταν ο πνευματικός του, ο Παπατήχωνο Ρώσος. Ο Παπατήχωνο Ρώσος είναι πολύ μεγάλη μορφή, πέθαναν τώρα τελευταία και αυτοί, και ήταν ο Παπαφώτης, ήταν η αγάπη προσωποποιημένη, η τρέλα, η χαρά, η ομορφιά, ζούσε και έτρεχε για τον κόσμο. Δεν υπήρχε φτωχός, πεινασμένος, δυστυχισμένος, παραστρατημένος, που να μην τον ακουμπούσε η αγάπη του Παπαφώτη. Όταν τον βρήκε η κατοχή, πέθανε 98 χρονών. Όταν τον βρήκε η κατοχή ήταν καλόγερος στη Λαύρα και γίνεται μια μικρή μάχη με τους Γερμανούς μέσα στο μοναστήρι της Λαύρας και τραυματίζεται ένας Γερμανός. Και μέσα στον Τουφεκίδη πάει, τον παίρνει και ας ήταν ένα τίποτα. Ένα 60 άνθρωπος ήταν. Νομίζω ότι 40-50 κιλά άνθρωπος. Και τον παίρνει και τον βάζει μέσα στο κελί του και τον περιποιείται και τον σώζει και τον κάνει. Γιατί λέει είναι άνθρωπος κι αυτός. Και ας ήταν έξω με τα όπλα και τους ντουφεκούσαμε. Σπούδαζε παιδιά, έτρεχε στον κόσμο. Και ο άλλος που είναι... Άρα τώρα στη Μυτιλίνη το ξέρουν εκεί οι άνθρωποι. Το ξέρουν πολύ και γίνεται χαμός. Και ο άλλος είναι που ήταν εδώ στην Αθήνα, στο Λιμωδόν, ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης, ο οποίος αυτός, ενώ ήταν στους λεπρούς, ξεκίνησε από τη Χίο και ήρθε εδώ, στο λεπροκομείο της εποχής εκείνης, με τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, δεν βγήκε από το λεπροκομείο ποτέ και διακονούσε τους λεπρούς. Όταν λέμε διακονούσε, τους κοινωνούσε κάθε μέρα, τους τάιζε, τους πότιζε, τους βοηθούσε τους νοσοκόμους. Ήταν ο πρώτος νοσοκόμος του λεπροκομείου. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη Άγη. Μάλιστα. Ξέρεις ότι σε χαζέ που δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις, εγώ δεν μπορώ να σε ακούω τώρα ώρες, αλλά μου γεννήθηκε μια ερώτηση τώρα έτσι όπως είπες, γιατί κλειδώσαν οι καρδιές μας. Γιατί κλειδώσαμε όλοι. Δηλαδή, φοβόμαστε το διπλανό. Φοβόμαστε να μιλήσουμε. Πάλι μπορεί οι ερωτήσεις να ακούγονται αφελέστατες. Ανοίγουμε συνέχεια την εφημερίδα. Έχει υπάρξει μια έξαρση εγκληματική σε φάση που λες, μα γιατί. Δηλαδή, επίσης, δεν έχει αξία η ζωή όπως είχε παλιά για κάποιους. Γρηγόρη μου, αφού δεν μάθαμε, δες τώρα, δες... Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, αλλά θα το πάρω το παράδειγμα όμως, γιατί είναι τραγικό της εποχής. Δες ότι ακόμα και με τον κορονοϊό
και με τον τρόπο αντιμετώπισης και τα λοιπά, βγήκε ένα κομματάκι της Εκκλησίας, τώρα μικρό, μεγάλο, τι να πω, το οποίο βγάζει με τόση σκληρότητα και τόση μανία και τόση εναντίον των αθέων, των απίστων, της συνωμοσιολογίας, τι τούτο εκείνο. Αντί να σκύψουμε και να πάμε να χαϊδέψουμε τον κόσμο και να τον στηρίξουμε. Τώρα με τον κορονοϊό γίνανε τραγικά πράγματα. Πόνεσε ο κόσμος. Πολλοί και εμείς είμαστε απόντες. Υπήρξαν παραδείγματα, με παίρνουν δύο παλικάρια. 14 χρονών το ένα το παιδί, 16 το άλλο. Είσαι ο Παπαχρίστος, ναι, και βάζουν τα κλάματα αγόρια τώρα. Πάτερ, τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτό δεν μας μιλάει κανένας, δεν μας κάνει, διότι όλη η οικογένειά μας έχει κορονοϊό και ο μπαμπάς και η μαμά είναι στο νοσοκομείο και εμείς είμαστε μόνοι μας. Και τώρα, λέει, με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο και είπαν ο μπαμπάς πέθανε. Πήρα τους θείους, πήρα αυτούς και είπαν δεν θα ασχοληθούμε εμείς διότι εσείς έχετε κορονοϊό. Και δεν ασχολήθηκε, λέει, κανένας και εμείς δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε. Θα κηδευτεί, δεν θα κηδευτεί ο μπαμπάς. Θα κάνει, δεν θα κάνει. Δηλαδή, εντάξει, άνθρωπος, συνάνθρωπος, κοινωνία, το μαζί που πάει. Πού είναι το μαζί? Ο Θεός μαζί μας θέλει. Κοινωνία μαζί μας θέλει. Η ψυχή μας μαζί μας θέλει. Είπες κάτι υπέροχο προηγουμένως που σου είπα τι σου λένε οι νέοι στις εξομολογήσεις και νιώθουν από εμάς τους μεγάλους ότι τους αφήσαμε. Και εδώ πραγματικά συμβαίνει το απίθανο πια να αφήνουμε τους ανθρώπους να φεύγουν και ο φόβος να νικάει πλέον ακόμη και την αγάπη. Εδώ πλέον ο φόβος νίκησε την αγάπη. Σε πολλά πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Βέβαια. Με παίρνει μια οικογένεια, οι δυο τους στο νοσοκομείο. Τα παιδιά, λέει, είναι δημοτικό και είναι μόνο τους στο σπίτι και το σπίτι στην ερημιά. Τους λέω, μην αγχώνεστε. Θα πάω εγώ ακριβώς έξω από το σπίτι. Θα καθίσω όλο το βράδυ με το αυτοκίνητο. Θα μιλήσω στα παιδιά ότι είμαι εκεί μαζί τους. Πήγες. Βέβαια. Ξέρεις γιατί γελάω. Γελάω γιατί... Άχθε μου. Γρηγόρη μου, ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Ή πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Αυτός ο Θεός προκαημένος. Ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Θυσιάστηκε, πέθανε, έδωσε το αίμα του. Άμα εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι, τότε μην είμαστε χριστιανοί. Να το διαγράψουμε το χριστιανοί. Τώρα τάχα μου κοβόμαστε ότι μας διαγράφουν, λέει, το χριστιανοί από την ταυτότητα. Ενώ το έχουμε διαγράψει εμείς από τις ψυχές μας τώρα και από τις καρδιές μας. Διότι χριστιανός χωρίς αγάπη δεν, όχι, όχι. Όσες νηστείες και αν κάνει, όσες προσευχές και αν κάνει, όσες μετάνοιες και αν κάνει, όσες καινές διαθήκες και αν διαβάσει, αν κόψει την καρδιά του από τον συνάνθρωπο και την αγάπη του από τον συνάνθρωπο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν είναι χριστιανός. Πάμε βήμα-βήμα να σπείρουμε ξανά την αγάπη, να σπείρουμε ξανά την ομορφιά στη ζωή, να ξανασπείρουμε την ελπίδα, να ξανασπείρουμε. Εάν δεν σπείρουμε όμως αισιοδοξία και ελπίδα πρωτίστως η Εκκλησία, θα σου πω μια ωραία ιστορία παλιά. Παλιά, άκουμε δύο λέξεις. Τι σημαίνει αμαρτία και τι σημαίνει αισιοδοξία και Θεός. Πήγε, λέει, κάποιος μοναχός στον Άγιο Αντώνιο. Τότε, φαντάσου, που τα πράγματα ήταν και πιο αυστηρά. Και του λέει, γέροντα, αμάρτησα. Τι, παιδάκι μου, σαρτικό, λέει. Δεν λέει τι εκεί. Ας υποθέσει ο καθένας ό,τι θέλει. Του λέει ο Άγιος, λέει, παιδί μου, σήκω και προχώρα. Χάρηκε το καλοκαίρι. Δεν τον μάλωσε ο Άγιος. Ξανά μετά από λίγο καιρό, το ίδιο πάθος, ίδια αμαρτία, ξαναπάει. Ξανά αμάρτησα, γέροντα. Τι, παιδάκι μου. Σήκω, είπαμε, σήκω και περπάτα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, πόσες λέει εκεί. Πάει όμως τη δέκατη φορά. Του λέει, γέροντα, αμάρτησα, αλλά άστο, ρε γέροντα. Του λέει, παιδάκι μου, τι αμαρτία μεγάλη έκανες τώρα. Και αυτό με την αγαθοσύνη του, τι του λέει. Γέροντα, λέει, την ίδια αμαρτία έκανα. Δεν έκανα άλλη. Όχι, παιδάκι μου, αυτή. Αυτή πάντα μικρή θα είναι στα μάτια του Θεού. Τότε ποια, γέροντα? Την απελπισία, παιδί.
Και ξέρεις, ρε Γρηγόρη, δεν έχουμε δικαίωμα να σπέρνουμε απελπισία σε κανέναν, σε κανέναν. Δεν έχουμε δικαίωμα, κυρίως εμείς οι παπάδες. Πρέπει να σπέρνουμε ελπίδα, πρέπει να σπέρνουμε χαρά, πρέπει να σπέρνουμε ομορφιά, πρέπει να σπέρνουμε ζωή, πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους όνειρα. Να σου πω τώρα ένα παράδειγμα δυνατό. Εξομολογώ, μου έρχεται ένα κοριτσάκι και μια ξανθιά και ήταν και ωραία. Κάθεται απέναντι και αρχίζει και κλαίει. Κλαίει, 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 κλαίει. Περιμένω, χαμογελάω, λέω. Παπά μου, θέλω να σου πω την ιστορία της ζωής μου. Είμαι από τη Ρωσία. Από τα 12 μέχρι τα 14 με βίαζε ο θείος μου. Έλεγα, ξανά έλεγα στον πατέρα μου, έτρωγα ένα χέρι ξύλο γιατί ήταν ο αδερφός του. Τίποτα. Μεθούσαν και οι δυο, γινόταν χαμός. Κάποια στιγμή έφυγα. Βρέθηκα, λέει, στα παγκάκια στη Μόσχα. Ήμουν απ' έξω από ένα χωριό. Με βρίσκει κάποιος. Πρέπει να είμαι, λέει, και ωραία. Και μου βάζει στη δουλειά. Τη δέχτηκα. Με πούλησαν, λέει, σε τρεις χώρες. Τη δέχτηκα. Εδώ, λέει, που ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο. Μπαίνει ένα παλικάρι, κάνουμε τι κάνουμε και στο τέλος δεν ξέρω γιατί ξεκινάω να του λέω δύο κομμάτια από τη ζωή μου. Συγκινείται, με παίρνει αγκαλιά και με βγάζει. Προσπάθησα να του πούνε κάτι στη ρεσεψιόν, το προϊόν τους, το εργαλείο τους. Αλλά επειδή ήταν γομάρι, εντόλμησα να το πούν. Φεύγουμε, πάμε στο σπίτι, μιλάμε, 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 μιλάμε. Και ξεκινάω, λέει, άλλη ζωή. Και κατευθείαν ήρθα, έψαξα παπά και τυχαίο σε είδα, λέει, σε ένα βιντεάκι στην τηλεόραση και ήρθα να σε δω. Της λέω, θέλω να κοινωνήσεις. Εγώ, παπά μου, με τόσους που πήγα και έκανα και αυτά, όχι, παπά μου. Τι μου λέει, ρε Γρηγόρη, θα το πω. Έτσι κι αλλιώς μεταδίδεται μετά τις 12, δεν μεταδίδεται. Λέει, παπά μου, να σου πω κάτι. Μπορεί να πήγα με χιλιάδες άντρες. Σε οργασμό δεν ήρθα ούτε με έναν. Αλλά έκανα καλά τη δουλειά μου. Με τον πρώτο που ήρθα σε οργασμό ήταν το βράδυ όταν γυρίσαμε σπίτι και αφού κουβεντιάσαμε και κουβεντιάσαμε και είδα πόσο μ' αγαπάει αυτό το παλικάρι, του ζήτησα εγώ να κάνουμε έρωτα. Και λέω, ρε Γρηγόρη, και πέστε όλοι εσείς οι ηθικιστές ό,τι θέλετε. Ήταν ή δεν ήταν αυτή, μωρέ, αγνή παρθένα γυναίκα στην ψυχή και στην καρδιά, που ήξερε να κρατάει καθαρή την καρδιά της και την ψυχή της, όσο κανένας μας. Ήρθε την Κυριακή, άκου τώρα, ήρθε την Κυριακή να κοινωνήσει. Την έπεισα, της λέω, δώρο από μένα, σε παρακαλώ. Και ένας από τους συνεργάτες μου μου λέει στο τέλος, που έρχεται και κρατάει το πανάκι που κοινωνάει ο κόσμος. Παπα Χριστό, μία ξανθιά όμορφη κοπέλα έλαμψε το πρόσωπό της όταν κοινώνησε. Και του λέω, έτσι είναι οι άγγελοι, παιδί μου.